Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί. Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ακούσω, όπως επίσης είναι υποχρέωσή μου να καταθέσω τις ενέργειες που έχω προχωρήσει και τις συζητήσεις που έχω κάνει για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, τη σχολική στέγη. Εδώ και 15 μέρες, εδώ και δύο Σάββατα δηλαδή, είχαμε μία συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Αντιδήμαρχο, με την προϊσταμένη του ΤΑΣ, με τα παιδιά τους μαθητές, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, για να λυθεί το θέμα που είχε δημιουργηθεί με την αδειοδότηση των 6 σχολείων. Συγκεκριμένα, των 6 σεισμόπληκτων σχολείων της Παλικής, των 5 δηλαδή, συν την Αγία Θέκλη. Το ξεχωρίζουμε αυτό για τους γνωστούς λόγους που θα πούμε παρακάτω. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΚΤΥΠ. Όπως γνωρίζετε, ΚΤΥΠ σημαίνει κτηριακές υποδομές. Όντως, όπως είπε ο κύριος Ρουχωτάς, είναι μια δημόσια 100% ΑΕ που συμπεριλαμβάνει τους φορείς που καταργηθήκανε και είχανε αντικείμενο τα δημόσια κτίρια. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ΚΤΥΠ είναι ο παλιός ΟΣΚ, Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Είχαμε λοιπόν με τον Παναγίτο Δρακουλόγκονα μία συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΚΤΥΠ, λέγοντάς του ότι ενώ έχει ελεγχθεί το πάνω από το 80% των φακέλων των σχολείων, εκκρεμούν κάποια έγγραφα, όπως είπατε, προϋπολογισμούς κτλ. Για να σας ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, γιατί υποθέτω πολλοί από εσάς θα έχετε βγάλει άδεια για κάποια οικοδομή σας. Στην οικοδομική άδεια που βγάζουμε για ένα κτίριο, υπάρχει ένας προϋπολογισμός που λέγεται συμβατικός προϋπολογισμός. Συγγνώμη, Βασίλη μου. Λοιπόν, διακόπτετε. Η αδειοδότηση συμπεριλαμβάνει το συμβατικό προϋπολογισμό. Όταν προχωράμε για να κάνουμε δημοπράτηση σε ένα δημόσιο έργο, βεβαίως απαιτούνται τεύχη δημοπράτησης. Και αυτό συζητήσαμε με τις ΚΤΥΠ, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τι πρέπει να κατατεθεί για να αδειοδοτηθεί καταρχήν και να πρέπει να έχουμε τις άδειες. Αυτός μας είπε, εκτός από αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει σε ποιον θα αναθέσει ο Δήμος, είναι απόφαση δηλαδή του Δήμου που είναι ο κύριος του έργου αυτών των σχολείων, πρέπει ο Δήμος να ορίσει ποιος θα έχει και την επίβλεψη για να αδειοδοτηθεί. Πραγματικά, βγήκε προχτές η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ορίζει τις ΚΤΥΠ ως διευθύνουσα υπηρεσία, ως προϊσταμένη αρχή που αναλαμβάνει την επίβλεψη και την κατασκευή του έργου. Και βεβαίως κατατεθήκανε αυτά τα έγγραφα, τέλος πάντων, που ήταν απαιτητά για να αδειοδοτηθούν. Από ό,τι με ενημέρωσε η προϊσταμένη του ΤΑΣ, τη Δευτέρα, τώρα το Σαββατοκύριακο, έχει πάρει τους φακέλους στην Πάτρα που είναι η προϊσταμένη της, να υπογραφούν και να αναρτηθούν στη Διάβγεια. Μου ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα θα έχουν βγει και οι 6 άδειες και θα έχουν αναρτηθεί στη Διάβγεια όπως έχει υποχρέωση. Τώρα, ως προς την απόφαση αυτή, που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2017 και σύμφωνα με αυτήν είναι υποχρεωμένες οι ΚΤΥΠ να εκπονήσουν τη μελέτη. Όπως γνωρίζετε, εκτός από τα προβλήματα από τους σεισμούς, τα σχολεία μας είχαν και άλλες απαιτήσεις που είχαν να κάνουν με την παλαιότητα, με τα δίκτυα και, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να αποδοθούν στα παιδιά σχολεία λειτουργικά και όχι απλά να έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες από τους σεισμούς. Δεν ξέρω το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Ότι δεν ήταν μόνο οι βλάβες από τους σεισμούς, δηλαδή κάποιες ρογμές, αλλά έπρεπε συνολικά να αποδοθούν και να επισκευαστούν, αν παραδείγματος χάρη έχουν αποκαλυφθεί οι επικαλύψεις του οπλισμού από υγρασία, εάν έχουν πάθει βλάβες στα δίκτυα,
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ. Άρα βγήκε λοιπόν αυτή η απόφαση αφενός μεν να μην πάει απλά σαν σεισμόπληκτο και γι' αυτόν τον λόγο... Πού είναι ο Δημήτρης ο Μαζουράτος? Εδώ, πού είσαι, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Λοιπόν, και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή δεν πήγε με διαδικασία σεισμοπλήκτου, ζητήσαμε δηλαδή να γίνει συνολική η επισκευή, η αποκατάσταση και η ανακαίνιση των σχολείων, γι' αυτόν τον λόγο δεν πήγε στο πακέτο που υπήρχε για τα σεισμόπληκτα της Παλικής που είχε εξασφαλιστεί, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε αυτό για να μην μας δεσμεύσει, να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες εργασίες. Και το άλλο βεβαίως, όπως όριζε εδώ αυτή η απόφαση, ως κύριος του έργου ο Δήμος έπρεπε να ορίσει ποιος θα κάνει τη διαδικασία έγκρισης, έκδοσης, άδειας επισκευής και επίβλεψης και στη συνέχεια. Τώρα, αυτό ως προς τα σχολεία. Από ό,τι με είχε διαβεβαιώσει ο Αντιπεριφερειάρχης και γι' αυτόν τον λόγο επισπεύσαμε αυτές τις μέρες τις ενέργειές μας, είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους. Έτσι, από το καλοκαίρι μου. Με είχε ενημερώσει γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό το λόγο επισπεύσαμε αυτές τις μέρες την αδειοδότησή τους μέσα στο Νοέμβρη. Τώρα, όπως γνωρίζετε, για το σχολείο της Αγίας Θέκλης και για το ΕΠΑΛ, αυτά τα δύο έργα έχουν ενταχθεί στη δωρεά της Περιφέρειας Αττικής, που δεν είναι, Βασίλη μου, μας είπε, κατατέθηκε επιταγή τον Ιούλιο, όχι μας είπε, όχι επειδή είπες, μας είπε, όχι, όχι. Κατατέθηκε επιταγή 5 εκατομμύρια από την Περιφέρεια Αττικής στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έχει βγει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Οπότε και το Γυμνάσιο της Αγίας Θέκλης και το ΕΠΑΛ θα χρηματοδοτηθούν από αυτά τα χρήματα. Και το τρίτο είναι το Λύκειο στον Άγιο Αντώνη. Όταν είχαμε πάει με τον Αντιπεριφερειάρχη στις ΚΤΥΠ, ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης ένα διάγραμμα κάλυψης προκειμένου να προχωρήσει στην... όντως την έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου, δηλαδή σύμφωνα με το ακίνητο το συγκεκριμένο και σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα των ΚΤΥΠ, να μπουν δηλαδή οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν και σύμφωνα με αυτό να ζητήσει η περιφέρεια την έγκριση των όρων δόμησης, των αποστάσεων από τα όρια κτλ. Και εδώ και πόσες μέρες είχαμε πάει, είχαν πει λείπουν κάποια στοιχεία και με διαβεβαίωσαν ότι εντός της εβδομάδος θα το έχουν στείλει στο Δρακουλόγκονα, το διάγραμμα κάλυψης. Αυτά γνωρίζω, αυτά σας καταθέτω. Τώρα, από κάτι άλλο, ήθελα να σας πω, κάτι άλλο ρωτήθηκε και δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ στην πορεία. Νομίζω ότι επειδή συζητήθηκε, δεν ξέρω και λίγο απαξιωτικά, το θέμα των κτηριακών υποδομών, αυτή τη στιγμή ή πρέπει ο Δήμος με την τεχνική του υπηρεσία να αναλάβει αυτά τα έργα ή η ΚΤΥΠ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τρίτη πρόταση. Εάν κάποιος γνωρίζει, έχει κάποια τρίτη πρόταση, αλλά αυτά τα δύο εγώ γνωρίζω, παιδιά. Παιδιά, εντάξει, λεγόμαστε μεταξύ μας. Έχει ληφθεί απόφαση από αυτού, κυρία Βουλευτή. Έχει ληφθεί απόφαση από αυτού. Έχει ληφθεί όμως απόφαση. Όχι, επειδή αυτό συζητήθηκε και αυτό, εντάξει, αυτά τα δύο υπήρχαν τα ενδεχόμενα. Τελείωσε, έχει ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν γνωρίζω τουλάχιστον πάμε εγώ παραπέρα. Να υπάρχει κάποιο τρίτο. Ναι, πάμε παραπέρα. Αυτά. Θέμα ελέγχθη, συγγνώμη, ότι δεν υπάρχουν άδειες, λέει, για την Αγία Θέκλη και για το αυτό. Άδειες. Δεν υπάρχουν άδειες, λέει, για να προχωρήσει. Οι άδειες, κύριε Πρόεδρε, είναι 6. Αυτά, τα σχολεία που θα διοδοτηθούν είναι 6. Είναι. 6 είναι, ρε παιδί. 6 είναι. Λοιπόν, είναι το Γυμνάσιο Λύκειο και Δημοτικό Λειξουρίου. 2.
Λακύθρα νηπιαγωγείο 3, Γυμνάσιο Αργοστολίου 4, Δημοτικό Αργοστολίου το 4, 5 και η Αγία Θέκλη 6. Οι άδειες, ρε παιδιά. Το ΤΑΣ. Έχετε αποφασίσει ο Δημοτικό Συμβουλίο γι' αυτό και δεν το ξέρω. Το ΤΑΣ. Έχετε αποφασίσει γι' αυτό. Έχετε αποφασίσει. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θυμήθηκα ως προς τις άδειες, το είπε και ο κύριος Περδίκης. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι το 1983 σχεδόν κανένα δημόσιο κτίριο δεν αδειοδοτείτο. Από το 1983 ξεκίνησαν τα δημόσια κτίρια να αδειοδοτούνται και μάλιστα πολλές φορές την άδεια δεν την έβγαζε η πολεοδομία, την έβγαζε ο ίδιος ο ΟΣΚ που προχωρούσε και την κατασκευή του. Γι' αυτό το λόγο προτιμήθηκε αυτή η διαδικασία, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μελέτες που κατατέθηκαν για να αδειοδοτηθούν τα σχολεία και αυτό που μας ενδιέφερε είναι να μπουν τα παιδιά μας σε ασφαλή σχολεία, είναι ότι αυτές οι μελέτες από το ΤΑΣ ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου αντισεισμικού κανονισμού και είναι ασφαλή για τα παιδιά. Είτε έτσι δηλαδή, είτε αλλιώς, είτε είχαν δηλωθεί σαν αυθαίρετα, γιατί με τη δήλωση του αυθαιρέτου δεν εξασφαλίζεις και τη στατική επάρκεια, είτε λοιπόν είχαν δηλωθεί είτε όχι, με τη διαδικασία αυτή που επιλέχθηκε από το ΤΑΣ, είναι εξαιρετικές οι μελέτες που έχουν κατατεθεί και εξασφαλίζουν τη στατικότητα και την ασφάλεια των παιδιών μας και των κτηρίων. Έχουμε αποτέλεσμα δηλαδή. Έχουμε αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή η ουσία που μας ενδιέφερε... Παρακαλώ. Η ουσία που μας ενδιέφερε, έτσι, ανεξάρτητα υπηρετείτε, δηλαδή εάν είχε αδειοδοτηθεί το σχολείο ή όχι, είναι να είναι ασφαλή τα κτίρια για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτή. Σε παρακαλώ μια παρέμβαση. Κάνε την παρέμβαση, κύριε Ρουγωτά, για να υπάρχει αντίλογος. Όταν εκδίδουμε οικοδομικές άδειες, βάζουμε συμβατικό προϋπολογισμό, αλλά προκύπτει από την επιφάνεια επί τη συμβατική τιμή του τετραγωνικού. Όταν κατέθετε άδεια στην πολεοδομία για αλήθεια, μου ζητούσατε αναλυτικό προϋπολογισμό και μάλιστα με ΑΤΟΕ. Αν αυτό δεν σας ενδιαφέρει να γίνει για στα σχολικά κτίρια, δηλαδή αναλυτικές προμετρήσεις και αναλυτικό προϋπολογισμό, δικό σας το πρόβλημα. Τα λεφτά είναι της κοινωνίας. Αν νομίζετε ότι με μια μόνο κοντιλιά μπορεί να πούμε 1.200, 2,5 εκατομμύρια χωρίς αναλυτικές προμετρήσεις και χωρίς αναλυτικό προϋπολογισμό, δικό σας θέμα. Αλλά επειδή με διορθώσατε για τις άδειες τις οικοδομικές, σας θυμίζω ότι λυθιά κάναμε αναλυτικό προϋπολογισμό και με ΑΤΟΕ. Κύριε Ρουχώτα, θέλετε να απαντήσετε, κύριε Βουλευτή. Άδικα παρεξηγήσατε τα λεγόμενά μου. Άδικα παρεξηγήσατε καθόλου. Ούτε σας όχι, δεν σε προσέβαλα. Με συγχωρείς, Βασίλη. Δεν είναι η ώρα σου ακόμα. Όχι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Βουλευτή, ολοκληρώστε. Δεν είχα καμία πρόθεση και ζητώ συγγνώμη, άμα έτσι το εξέλαβες, να σε προσβάλλω. Θέλω να πω ότι αυτό που θέλαμε εμείς είναι να αδειοδοτηθούν τα σχολεία άμεσα και με σωστές μελέτες. Όχι. Με σωστές μελέτες. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έχει να κάνει με την κατασκευή, με τη δημοπράτηση κτλ., που ξέρεις ότι δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα για δημόσια έργα, γνωρίζω το κομμάτι της αδειοδότησης και ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να έχουμε τις άδειες στα χέρια μας, αυτό ενδιέφερε. Δεν το είπα ούτε για να σε προσβάλλω. Περίμενε, Δημήτρη, δώσε το λόγο.